5,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και η Παπαρίγα 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά πρέπει να κόψουν και όχι το μισό εκατομμύριο του κυρίου Παπούλια. Καλή κίνηση κι αυτή, αλλά 60 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα των κομμάτων. Αυτά έπρεπε να κόψουν. Θα πείτε, αν τα κόψουν αυτά, πώς θα πληρώνονται τα παλιόσκυλα της Συγκρού και της Ιπποκράτους, που έχει 650 άτομα αργόπιστους ο Σαμαράς στα γραφεία του και άλλα 750 ο Γιώργος Παπανδρέου στην Ιπποκράτους αργόπιστους. Θα διαλυθούν οι όχλοι των αργομίστων. Λοιπόν, επίσης πρέπει από τη Βουλή να απολυθούν οι 1.700, έχουν διορίσει 1.700 αργόπιστους στη Βουλή. Ο Πολίδωρας έχει βάλει την κόρη του, ο Σιούφας έχει βάλει την κόρη του, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει βάλει 40 άτομα φίλους του στη Βουλή και πιστοδοτούνται από τη Βουλή. Ο Καρατζαφέρης 8 άτομα, ο Λεβέντης ο Θανάσης του συνασπισμού, αυτός που πήγε τώρα με το κουβέλι, έχει βάλει το γιο του, ενώ ο ίδιος είναι νευροχειρουργός και έχει χρήματα, έβαλε το γιο του στη Βουλή να μισθοδοτείται από τη Βουλή. Έχουν δείξει οι πολιτικοί ότι δεν σέβονται τον ελληνικό λαό, δεν τον σέβονται τον, και ενώ ο λαός τους ψήφισε με καλοσύνη, βέβαια τους ψήφισε πελατειακά, τους ψήφισε για να τους φέτει, δεν τους ψήφισε γιατί τους αγαπούσε. Παντού που γυρίζω και λέω, γιατί ψηφίζατε Νέα Δημοκρατία, γιατί ψηφίζατε Πασόκ, γιατί ο Τάδε έβαλε το παιδί μου στα ΚΕΠ, γιατί ο Τάδε έβαλε την κόρη μου στη ΔΕΗ. Δεν υπήρχε ιδεολογία αυτά τα 40 χρόνια, είναι αλήθεια ότι έχουμε συρθεί στη διαφθορά. Λοιπόν, τι πιστεύω, ότι ο κύριος Παπούλιας κακώς τα έβαλε με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς, από τους οποίους περιμένουμε σήμερα στήριξη. Έπρεπε να τα πάλει με τους απατεώνες που 40 χρόνια κυβερνούσαν, τους Καραμαλίδες, τους Παπανδρέιδες, τους Μητσοτάκηδες. Αυτοί φάγαν τα λεφτά. Δεν μας τα φάγαν οι Ολλανδοί τα λεφτά, ούτε οι Γερμανοί. Αλλά και ο κύριος Παπούλιας, με όλο το σεβασμό για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οφείλουμε να τον σεβόμαστε, καλύτερα να μην μίλαγε από αυτό που είπε. Γιατί μπορεί να αρέσει στους Έλληνες ότι φταίνει οι ξένοι, για να αθωωθούν οι Έλληνες κλέφτες. Η πτώχευση ήρθε από τρεις οικογένειες, Καραμαλή, Παπανδρέου και Μητσοτάκη, που κατ' εμέ, κατά τον αρχηγό Ξένων Κεντρών, πρέπει να πάνε και φυλακή. Πρέπει να δικαστούν οι υπέτη του ξεπεσμού, γιατί πρόκειται για ξεπεσμό ηθικό. Η χώρα της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, η Ελλάδα, να ζει τέτοιο δράμα φτώχειας, δυστυχίας, ανεργίας, να υπάρχουν άνθρωποι να ανοίγουν τα σκουπίδια και να ζητούν τροφή από τα σκουπίδια. Στην Ελλάδα του 2012 είχα ελπίσει ότι είχαμε περάσει το Ρουβίκονα και ήμασταν πια μια χώρα σοβαρή. Και δεν χρειάστηκαν ούτε καν 12-13 μήνες για να καταλάβω ότι είμαστε κινούμενοι άμος και όλα μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα. Αλλά λέγαμε, όποιος σου χτυπάει την πόρτα το πρωί, ο γαλατάς είναι ή ο αστυνομικός να σε συλλάβει, υπονοώντας ότι μπορεί να έρθει χούντα. Αλλά τώρα ήρθε άλλη χούντα, δυστυχίας. Και τα λεφτά των Ελλήνων τα έχουν οι διαπλεκόμενοι που έχουν τα κανάλια τα μεγάλα, που κλέψανε στο χρηματιστήριο το 1999, και οι πολιτικοί που παίρνανε μίζες τα έχουν όχι στην Ελβετία. Να ξέρετε, εδώ στην Τρίπολη δεν τα έχουν τα λεφτά, τα έχουν στην Οντούρα, στον Παναμά, έχουν αγοράσει ποσοστά σε ναυτιλιακές εταιρείες που τα λεφτά ξεπλένονται και δεν βρίσκεις άκρη. Στην Ελβετία μπορεί να βρεθεί άκρη μετά από 10-20 χρόνια, ότι ο Λεβέντης, ας πούμε, έχει λεφτά στην Ελβετία. Αλλά αυτοί τα πήγανε Οντούρα, Παναμά και αγόρασαν ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουν εξαφανίσει το χρήμα.